Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην απόψινή μας εκπομπή θα δείξουμε 10 θέματα. Επιτροχάδιν, το πρώτο αφορά την επίσκεψη, την συνέντευξη που έδωσε ο πρέσβης του Ισραήλ αποχωρώντας από την Ελλάδα, κ. Σαμβράνη, στον δημοσιογράφο των ΕΔΟ της Καθημερινής. Το δεύτερο είναι αυτά που έγιναν στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Το τρίτο είναι ένα δημοσίευμα το CNN Turk. Θα πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Το τέταρτο είναι ο επιθύρες εμπορικός πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας λόγω Βόρειας Ιρλανδίας. Το πέμπτο είναι η επίθεση που δέχτηκε ο Ιμάμοβ από τα φερέφωνα του Ερντογάν. Το έκτο είναι η συνέντευξη του Στόλτεμπεργκ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Το έβδομο η αναφορά του Τσαβούσογλου στη δήλωση του Ναύαρχου του Εναποστρατεία του Εμπορφόπουλου. 8. Η Frontex, η αναφορά της Frontex για το 2021 και την Κύπρο. Το 9. Είναι το τάνκερ του Ιράν. Και το 10. Είναι τα θέματα Ρωσίας-Ουκρανίας. Να πάμε από το πρώτο. Ο πρέσβης του Ισραήλ, όπως είπαμε, έδωσε συνέντευξη στον Βασίλη Νέδο. Έκανε, κατά την άποψή μου, μεγάλη συνέντευξη. Έκανε δύο αναφορές που μας ενδιαφέρουν και θα διαβάσουμε. Λέει, λοιπόν, ότι, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο ως πρεσβευτή μιας μικρής χώρας σε μια άλλη, ο μόνος τρόπος, λέει δηλαδή, ας πούμε και την προσωπική του άποψη, ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι μικρές χώρες μπορούν να ξεπεράσουν όλα αυτά είναι μέσω της συνεργασίας. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τέτοιες προκλήσεις μόνοι σας. Θα είναι πολύ απαιτητικό οικονομικά, ίσως ακόμη και πολιτικά, και μπορεί να είναι πέρα από τις δυνατότητες μας ως μικρών χωρών. Ο μόνος τρόπος που βλέπω είναι μέσω περιφερειακών εταιρικών σχέσεων. Το να είσαι μέλος μιας ή άλλης διεθνούς συμμαχίας δεν προδικάζει ή δεν αποκλείει τη σημασία της ύπαρξης άλλων συμμαχιών σε ορισμένα ζητήματα. Η ενέργεια θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Εδώ προσέξτε. Εάν έχουμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, εμείς ως Ισραήλ, λέει, μπορεί να εξυπηρεθούν και τα συμφέροντά σας, τα ελληνικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να επιδιώξουμε. Να θυμίσω ότι είχαμε πει πριν από αρκετούς μήνες ότι μας είχαν ειδοποιήσει ότι ο πρέσβης του Ισραήλ συνέτρωγε σε πολύ φιλικό κλίμα με τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, από κοντά στην Ακρόπολη. Φαίνεται ότι διατηρεί σχέσεις, γι' αυτό λέει και σας λέω και την προσωπική μου άποψη. Και μας τι μας λέει δηλαδή, μας προετοιμάζει ότι το Ισραήλ θα τα βρει με την Τουρκία και αυτό θα είναι για το καλό της Ελλάδας. Με την Τουρκία που κάνει αυτά τα έσχη, θα τα βρει το Ισραήλ και πάνε να μας πείσουν ότι θα είναι για το καλό της Ελλάδας. Βγάλετε συμπεράσματα. Βλέποντας την ευρύτερη εικόνα και αν συνεργαστούμε χωρίς να αποκλείουμε κανέναν, εδώ πάει τώρα να μας πει, δεν θα έχετε αντιρρήσεις, θα έχουμε καλές συνεργασίες μαζί σας, θα μας δώσετε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με ό,τι αυτό συνεπάγει τα 4 δις φόσα, θα σας αγοράζετε από εμάς όπλα, άρα δεν θα μας βάζετε όρους να μην τα φτιάξουμε με την Τουρκία. Βλέποντας λοιπόν την ευρύτερη εικόνα και αν συνεργαστούμε χωρίς να αποκλείουμε κανέναν, όλοι όσοι θέλουν να ενταχθούν πρέπει να ενταχθούν, μπορούμε να πετύχουμε μια νέα ισορροπία. Ρωτήσατε για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αυτές οι σχέσεις δεν υποκαθιστούν τις σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα και νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει πολύ συχνά ότι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας δεν βαρύνει τη σχέση με Ισραήλ-Ελλάδας ή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία στην οποία συμμετέχουμε. Νομίζω ότι αν αξιοποιήσουμε τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία για να βαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, μπορεί να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας και σημαντική συμβολή και σε εσάς. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτά τα λέει ενώ κορυφώνονται οι προκλήσεις. Δηλαδή, το Ισραήλ που δεν έχουν καν πρέσβη, το Ισραήλ με την Τουρκία δεν έχουν ακόμα τοποθετήσει πρέσβης. Πώς θα επηρεάσει την Τουρκία να μην είναι επιθετική εναντίον της Ελλάδας? Βάζει το σε ένα άλλο πολύ σημαντικό, αυτά δεν μου αρέσουν, θα λέω ξεκάθαρα που λέει ο κύριος πρέσβης. Είναι, μας κάνει καχύποπτους, δηλαδή ότι ετοιμάζονται να μας φορέσουν κανένα θέση πάλι. Όμως, λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό και διδακτικό. Καμία χώρα, και επανέρχομαι στην πρώτη μου συνέντευξη μαζί σας, κύριε Νέδο, δεν πρέπει να αναθέτει σε άλλους την ασφάλειά της. Να το ξαναπώ. Γιατί εδώ ορισμένοι νομίζουν ότι θα μας σώσουν οι συμφωνίες που κάνουμε.
Καμία χώρα δεν πρέπει να αναθέτει σε άλλους την ασφάλειά της. Καμία χώρα δεν πρέπει να βασίζεται στον έναν τον άλλον φύλο για να υπερασπιστεί σε μία περίοδο κρίσης, ακόμα για να την υπερασπιστεί σε μία περίοδο κρίσης, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για αποτροπή. Αν κοιτάξω το χάρτη, δεν μπορώ να υποτιμήσω το ρόλο της Ελλάδας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Και αυτός είναι ως επιτοπλίστων ένας ρόλος γέφυρας για την Ελλάδα στο μέλλον. Μας λέει δηλαδή ότι έχετε και τεράστιο οικόπεδο με τεράστια αξία. Πιστέψτε στον εαυτό σας, υπερασπίζετε μόνοι σας τη χώρα σας και μετά θα έρθουν οι φίλοι. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός γείτονας για την Ελλάδα και όλες τις χώρες της Μεσογείου. Ελπίζω ότι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αντανακλά μια νέα τουρκική προσέγγιση για άνοιγμα στους γείτονές της. Ναι, το είδαμε αυτό. Έκανε άνοιγμα σε εμάς το τελευταίο διάστημα. Όχι από ηγετική θέση, αλλά από θέση γείτονα. Μεγάλο ή μικρό, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι φέρνεις μαζί σου στο τραπέζι. Και εδώ μικρές χώρες όπως το Ισραήλ έχουμε μια ισχυρή οικονομία, πολύ ισχυρότερα από χώρες μεγαλύτερες από εμάς και συνεισφέρουμε στον κόσμο. Αυτό είναι που κάνει μια χώρα σχετική. Αν δεν είστε σχετικοί, δεν είστε σημαντικοί. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι προετοιμάζονται να τα φτιάξουν με την Τουρκία και να μας πείσουν ότι όταν. Για το δικό του συμφέρον θα το κάνουν και δικαίωμά του είναι, δεν μπορούν όμως να μας περνάνε και οι διαβλάκες, ότι όταν φτιάξουν αυτή τη σχέση με την Τουρκία, τότε θα είναι καλύτερα για μας. Και όλα αυτά τη στιγμή που είδαμε αυτές τις μέρες τι γίνεται με τον Ερντογάν. Τέλος πάντων, λέει και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα. Όσοι θέλετε, μπορείτε να την αναζητήσετε τη συνέντευξη, την έχουμε και στην ιστοσελίδα μας, να την διαβάσετε. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο θέμα. Έγινε η σύνοδος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί, επιτέλους, διότι αυτό που κάναμε τόσα χρόνια, μόνο ως αυτοχειρία, εθνική αυτοχειρία μπορώ να το χαρακτηρίσω. Επιτέλους λοιπόν ξύπνησαν οι βουλευτές μας, 4 βουλευτές συμμετείχαν, ο κύριος Λιβανός, ο κύριος Βολουδάκης, η κυρία Τζάκρη και ο κύριος Λοβέρδος. Εκεί λοιπόν αναγκάστηκε ο ΑΚΑΡ, αφού σηκώθηκαν και είπαν τις ελληνικές θέσεις, έκαναν καταγγελία εναντίον της Τουρκίας. Μάλιστα νομίζω ότι ο Βολουδάκης φώναξε την ώρα που μιλούσε ο ΑΚΑΡ, είστε ακόμα δύναμη κατοχή στην Κύπρο. Αυτό έβγαλε από τα ρούχα τον ΑΚΑΡ, εγκατέλειψε την αίθουσα. Στη συνέχεια η κυρία Τζάκρη διάβασε την εισήγησή της. Έκανε μια καλή εισήγηση, υποστήριξε τις εθνικές μας θέσεις. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι, χωρίς να γινόμαστε γραφικοί, με σοβαρότητα, εθνική αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία, εδώ θέλω να το πιστώσω στον κύριο Δένδρια, με το φλεγματικό τρόπο και την ψυχραιμία με την οποία γάζωσε τον Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, κάτι το οποίο δεν το ξέχασε ο Τσαβούσογλου, χθες το υπενθύμησε σε μια συνέντευξή του, λέει καλά μέσα μου υποσχέθηκε ότι δεν θα πει τίποτα αρνητικό και βγήκε λέει και είπε όλα αυτά στην Άγκυρα. Δεν το ξεχνάει. Τι θέλω να πω? Οι Έλληνες θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πολιτική που ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα από το 1994 μέχρι σήμερα, αυτή η ευθύνη που μας έφερε εδώ. Αν δεν αλλάξει, αν δεν γίνουμε διεκδικητικοί, επαναλαμβάνω, χωρίς να γινόμαστε γραφικοί, χωρίς να παίρνουμε θέσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν και ακραίες από άλλους, να λέμε πολύ καλά δουλεμένες θέσεις. Εδώ είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και πρέσβεις που αγαπούν αυτή τη χώρα να ενημερώνουν τα κόμματα για το ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδας και από εκεί και μετά όταν βγαίνουν έξω αντιπροσωπείες να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρθηκαν οι κύριοι. Πήγαμε, δυστυχώς για την Κωνσταντινούπολη μιλάμε, αλλά εκτός έδρας είναι. Πήγαμε λοιπόν εκτός έδρας και νομίζω και να το ποδοσφαιροποιήσω, βάλαμε και 2-3 γκολ. Δεν έχω παρά να συγχαρώ και τους 4 που μίλησαν και έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω ότι αυτό, θα μάθουμε λεπτομέρειες γιατί σήμερα έγινε αυτό, δεν ξέρω, τα ξέρουμε όλα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει οδηγός και για τους πρέσβεις μας και για τους στρατιωτικούς μας που μας εκπροσωπούν στο ΝΑΤΟ, για τους υπουργούς εξωτερικών, για τους υπουργούς άμυνας και φυσικά για τη συνόδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τι θα γίνει δηλαδή αν σηκωθεί εκτός ατζέντας ο Έλληνας Πρωθυπουργός και βάλει
κάτω όλες τις προκλήσεις που έχει κάνει η Τουρκία και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Και ρωτήσει τους άλλους πρωθυπουργούς ή προέδρους των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής, είναι αυτό συμμαχία? Είναι συμμαχία να κάνει υπερτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και να κάνουν αυτές τις δηλώσεις? Είναι συμμαχία να κάνει μια άσκηση επιθετική μπροστά στα μούτρα μας και να συμμετέχουν οι μισές χώρες του ΝΑΤΟ? Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο εγώ? Τι θα μας πούνε, θα μας μαλώσουν? Silent scan. Τρίτο θέμα. Το CNN Turk, στο CNN Turk, ο διευθυντής της εφημερίδας Courier, τι να πω τώρα, τον ξέρω, ένα γελίο πρόσωπο είναι, τον παρακολουθώ χρόνια. Ένα γελίο πρόσωπο. Και ένας καθηγητής από ένα κέντρο στρατηγικών μελετών, η Τουρκία μπορεί να έχει κάποια πενταριά από αυτά, είναι μπροστά σε ένα χάρτη, έχουν όλα στο CNN Turk. Απορώ τώρα και το CNN. Είναι ένα κανάλι το οποίο, ασχέτως εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με την ποιότητα των εκπομπών του, παγκόσμιας εμβέλειας. Πώς δίνει το όνομά του σε αυτά τα βρωμερά χέρια τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι δεν κάνουν δισεογραφία, λειτουργούν δηλαδή ως εγκάθεται του τουρκικού κράτους. Βγήκαν λοιπόν, είχαν το χάρτη του Αιγαίου με τα νησιά που διεκδικούν με κόκκινα γράμματα γραμμένα και δούλευαν πάνω σε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το Καστελόριζο, 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 σαν να θέλω να μας πούνε ότι αυτό είναι στο στόχαστρο, το σύμπλεγμα της μεγίστης. Και ένα άλλο ζήτημα, ότι υπάρχει πιθανότητα να μας εγκλωβίσουν, να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό σε ένα νησί από τα νησιά του Αιγαίου και να μην επιτρέπουν την προσέγγιση εάν η Ελλάδα δεν αποστρατηγικοποιήσει τα νησιά. Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να πιστεύω ότι ήδη εργάζεται πάνω σε αυτά τα σενάρια και πώς θα αντιδράσει, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και οι διεθνείς κανόνες προειδοποίησης, και όταν δεν υπακούει στις προειδοποίησεις, κάνει ό,τι προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες αλλά και οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής. Και να δούμε μετά ποιος κάνει αποκλεισμό και πού κάνει αποκλεισμό. Ας κάνουν αποκλεισμό στον κόλπο της Σμύρνης. Δεν μπορούν να κάνουν αποκλεισμό σε ελληνικό νησί. Και όποιος τολμήσει να το κάνει, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Τέρμα οι υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, να πιστέψει στον εαυτό της, να πιστέψει στα δίκαια της και να υπερασπιστεί την πατρίδα. Και αν τολμήσουν, οι Τούρκοι ας αποκλείσουν νησί, θα δούμε μετά πόσα πει διαβάζει ο Σάκος. Πάμε το τέταρτο θέμα μας. Νομίζω ότι είμαστε ως κανάλι από τα λίγα που το έχουμε θέξει πλάσιο σε 3-4 εκπομπές. Η Βρετανία, όταν υπέγραψε τη συμφωνία για τον Brexit, έκανε ένα πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, στο οποίο πρωτόκολλο προβλέπονται θέματα τελωνιακού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλαδή, χαλαρά σύνορα, χαλαρή έλεγχη. Αυτό λοιπόν το πρωτόκολλο, μονομερώς έχει πάρει μια πρόταση νόμου, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Ο Τζόνσον έχει αποφασίσει να το τροποποιήσει μονομερώς. Γιατί αυτό το πρωτόκολλο οδηγεί στην σταβελούδινη ενοποίηση της δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό θέλουν να το αλλάξουν και βλέπω ότι υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι που μιλούμε για δασμούς, ότι θα επιβληθούν και δασμούς στα βρετανικά προϊόντα, δηλαδή οδεύουμε προς έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας. Εδώ δεν ξέρω πού θα πάνε τα πράγματα. Πάντως ο λόγος, αυτό μας ενδιαφέρει, εμείς δεν είμαστε κανάλι, δεν ασχολούμαστε με οικονομικό χαρακτήρα θέματα. Θεσμικά κρίνουμε το θέμα ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Βρετανία και μονομερώς τροποποιεί ένα πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και ότι να δούμε για ποιον λόγο το κάνει. Το κάνει γιατί φοβάται ότι από Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει διερριμένο βασίλειο. Δηλαδή θα φύγει η Ιρλανδία εάν ισχύσει το πρωτόκολλο και θα ενωθεί η Βόρεια Ιρλανδία με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας
Αν και προθέσεις είδα μια κυρία από την Ιρλανδία, συζήτησα το θέμα. Παρότι είναι υπέρ της Ένωσης, δεν ήταν ακτιβίστρια. Παρότι είναι υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία, μου υπογράμμισε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρωμένων, με μια σοβαρή μερίδα, χωρίς να πάμε σε ποσοστά τώρα, της Βόρειας Ιρλανδίας, δεν θέλει την ένωση με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και ότι αυτό δεν θα γίνει χωρίς προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρουμε, είναι ένα θέμα σημαντικό, πιο πολύ γιατί η Αγγλία έχει τεράστιες εμπλοκές σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος της Κύπρου και της Ελλάδας. Είχε και συνεχίζει να παίζει το βρώμικο παιχνίδι. Ήταν η πρώτη χώρα που είρε το εμπάρκο όπλων προς την Τουρκία. Μιλάει, συζητάει με την Τουρκία να της δώσει τους κινητήρες για το μαχητικό πέμπτης γενιάς που έχει η Τουρκία. Δηλαδή, συνεχίζει να παίζει έναν, για μας μπορεί για τα συμφέροντά της να είναι καλός, ένα βρώμικο ρόλο, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που ο ρόλος αυτός στρέφεται εναντίον του συμφερόντος μας να τον υπογραμμίζουμε. Πάμε λοιπόν τώρα, πέμπτο θέμα, η Μάμογλου. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη η συμφωνία που συνέγραψε ο Φουάτ Σακά. Ο Φουάτ Σακά είναι ένας καλλιτέχνης από τον Πόντο, τραπεζούντιος. Έχει κάνει πολλές συνεργασίες με Έλληνες πόντιους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και παρουσιάσεις και στην Ελλάδα, κυρίως στην τραπεζούντα, σε εκπομπές τηλεοπτικές. Ο Φουάτ Σακά λοιπόν έγραψε μία συμφωνία, συμφωνία για το μεταναστευτικό «Σκοτεινά νερά». Και την ενορχίστρωση την ανέλαβε ο Βαγγέλης Ζωγράφος, Έλληνας Βαγγέλης Ζωγράφος. Παρουσιάστηκε προχθές λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και ο Ιμάμογλου έκανε δηλώσεις. Λοιπόν, ο Ιμάμογλου έκανε δηλώσεις και είπε, κατήγγειλε στην ουσία τους πολεμοκάπηλους, αυτούς που επιδιώκουν τον πόλεμο, και μίλησε για την ειρήνη. Τον επιτέθηκε η εφημερίδα Γενής Αφάκ, που είναι η ναυαρχίδα. Να σας πω τώρα λοιπόν τι ακριβώς είπε. Λέει η εφημερίδα, ο Ιμάμογλου, που δεν έβγαλε μιλιά για τον εξοπλισμό των νησιών από την Ελλάδα, κάλεσε σε ειρήνη όταν η Τουρκία εξέφρασε την αντίδρασή της. Στο δημοσίευμα αναφέρει πως καθώς η κρίση για τα νησιά από το Αιγαίο συνεχίζεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν προειδοποιούσε με σκληρή γλώσσα την Ελλάδα, ο Ιμάμογλου έλεγε, αυτές τις δηλώσεις κρίνουν δηλαδή, κατακρίνουν, ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος και μας χωρά όλους μας. Αρκεί εμείς να υπερασπιστούμε την ειρήνη, την αδελφοσύνη και την ισότητα. Ας τραγουδήσουμε με μια φωνή όλοι μαζί το τραγούδι της ειρήνης και της αδελφοσύνης. Οι φωνές μας ας πνίξουν τις φωνές αυτών που θέλουν τον πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι τον φωτογράφησε τον Ερντογάν, τον χτύπησε εκεί που πονάει, και η Γενής Αφάκ στη συνέχεια έκανε αναφορά και στις δηλώσεις του Γιαλί Μεράλ, ο οποίος ανήκει στο κόμμα που ανήκει και ο Ιμάμογλου, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και είπε ότι τελικώς αυτοί οι άνθρωποι, ο Εράλπ και ο Ιμάμογλου, πριονίζουν τις θέσεις της Τουρκίας, τορπιλίζουν τις εθνικές θέσεις της Τουρκίας και στην ουσία υπερασπίζονται την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να το αναφέρω. Το φαινόμενο Ιμάμογλου είναι μια σημαντική παράμετρος στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Δεν είναι το ίδιο, επειδή ορισμένοι λένε και σε μεγάλα κανάλια και συνεχίζουν να το λένε και συνεχίζουν να το λένε ότι και ο Ερντογάν ήταν έτσι και μας βγήκε αυτός που μας βγήκε και ο Ιμάμογλου τώρα μην τρέφετε ελπίδες, δεν είναι έτσι. Άλλο ζήτημα ο Ιμάμογλου, άλλο ζήτημα ο Ερντογάν. Άλλη παιδεία έχει ο Ερντογάν, άλλη παιδεία έχει ο Ιμάμογλου, άλλη είναι η γυναίκα του, η γυναίκα του ενός είναι σκεπασμένη, το αλλού είναι ανοιχτή, η Ευρωπαία, με ανοιχτές απόψεις για πολλά ζητήματα και η γυναίκα και ο ίδιος ο Ιμάμογλου. Θα δούμε. Πάντως, ξεκινάει από αφετηρία που μας δείχνει ότι θα έχει διαφορετική πορεία από τον Ερντογάν, χωρίς να σημαίνει ότι θα ταυτιστεί με τις εθνικές μας θέσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στο έκτο θέμα μας. Είναι η συνέντευξη του Στόλτεμπεργκ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τι να πω, είδα πριν από λίγο. Είπαμε ότι εδώ δεν υποστηρίζουμε κόμματα, γιατί πιστεύω ότι
Η ακολουθή μας είναι από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον αυτό διαπιστώνω όταν περπατάω στον δρόμο στην Ελλάδα, στην Κρήτη που ήμουν πριν λίγες μέρες, στη Μακεδονία που ήμουν προχτές. Οι άνθρωποι που λένε ότι παρακολουθούν το κανάλι είναι από όλους τους χώρους. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και τι άλλο, Βελόπουλος και ό,τι άλλο υπάρχει. Όμως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε μια πολύ εύστοχη δήλωση για τον Στόλτεμπεργκ. Ο Στόλτεμπεργκ λειτουργεί στο ΝΑΤΟ σαν να είναι πρέσβης της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερος ξεφτελισμός. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, απορώ πώς βρήκε το θάρρος, θράσος να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ και να πει απίστευτες αθλειότητες. Εγώ θα σας διαβάσω επιλέξει τι είπε. Η ερώτηση. Το τελευταίο καιρό παρακολουθούμε έναν όλο και πιο αποσταθεροποιητικό ρόλο ενός συμμάχου της Τουρκίας, η οποία αυξάνει επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή με επανειλημμένες αποκλειστικές δηλώσεις κατά της ελληνικής κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με πολυάριθμες προκλητικές υπερπτήσεις μαγνητικών αεροσκαφών, όχι μόνο βαθιά στον ελληνικό εθνικό αέριο χώρο, αλλά πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά και με αυξημένη ροή παράνομων μεταναστών προς τα σύνορα της Ελλάδας για άλλη μια φορά. Δεν θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι το ΝΑΤΟ καταβάλει αυτή τη στιγμή κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει την Τουρκία από τη συνέχιση αυτών των ακατανόητων επικίνδυνων πρακτικών? Τι άλλο να ρωτήσει ο δημοσιογράφος? Το ρώτησε, του τα είπε όλα. Ακούστε τώρα απάντηση. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία 30 χωρών με διαφορετική γεωγραφία, ιστορία και πολιτικά κόμματα. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι μερικές φορές υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των χωρών μας. Όμως οι διαφορετικές απόψεις και οι συζητήσεις αποτελούν ουσιαστικά μέρος των δημοκρατιών μας. Ποια δημοκρατία, να μην σε χαρακτηρίσω τώρα. Ποια δημοκρατία, η Τουρκία είναι δημοκρατία? Δεν τρέπεσαι λίγο που τα λες αυτά? Με χιλιάδες ανθρώπους στη φυλακή, πολιτικούς, δημοσιογράφους, δημάρχους, ακαδημαϊκούς, απλούς ανθρώπους, ανθρώπους που παλεύουν για την ειρήνη. Δεν τρέπεσαι λίγο να λέτε τις ανοησίες? Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι αφοσιωμένοι σύμμαχοι εδώ και δεκαετίες και κάθε μέρα η Ελλάδα και η Τουρκία συνεργάζονται στο ΝΑΤΟ μαζί με άλλους 28 συμμάχους για να αντιμετωπίσουν τις πιο πιεστικές προκλήσεις ασφαλείας. Η Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα, η Τουρκία, πολλοί σύμμαχοι και άλλες χώρες επικρούν εκεί στη τακτική βάση. Στο παρελθόν υπήρξαν ατυχήματα με ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη μείωση του κινδύνου τέτοιων ατυχημάτων στο μέλλον. Ατυχήματα με ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις. Δηλαδή πήγαν οι ελληνικές δυνάμεις, προκάλεσαν. Είναι προς συμφέρον όλων να αποφευθεί η επανάληψη τέτοιων καταστάσεων. Το 2020 το ΝΑΤΟ βοήθησε στη δημιουργία στρατιωτικού μηχανισμού απεμπλοκής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη μείωση του κινδύνου επιστοθείων στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε με το Ruth Reis. Αυτό περιλαμβάνει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη διευκόλυνση της απεμπλοκής στον αέρα ή τη θάλασσα. Προτρέπουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο με πνεύμα εμπιστοσύνης και συμμαχικής αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει αυτοσυγκράτηση, δηλαδή θα σε βρίζουν, θα κάνουν υπερπτήσεις πάνω από το έδαφος σου, θα σε απειλούν και εσύ θα δείχνεις αυτοσυγκράτηση. Αυτός είναι ο πρέσβης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως είπε Ανδρουλάκης. Αυτό σημαίνει αυτοσυγκράτηση, μετριοπάθεια και αποχή από κάθε ενέργεια ή ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακώσει την κατάσταση. Εδώ είναι η μοναδική αιχμή που αφήνει για την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Φοβήθηκε μήπως το κόψουν το μυμποτί. Σε μια εποχή που ο πόλεμος του Πούτιν κατά της Ουκρανίας έχει διαλύσει την ειρήνη στην Ευρώπη, είναι ακόμη πιο σημαντικό για τους συμμάχους να είναι ενωμένοι. Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχει ένας Έλληνας, που είναι ευχαριστημένος με αυτά που λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, που είναι και δικός μας Γενικός Γραμματέας, τι να πω, ένας αν υπάρχει, ας μας στείλει και ένα μήνυμα να δούμε. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι δικαιωνόμαστε με αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς για τον Στόλτεμπεργκ. Πάμε στο 7ο θέμα. Silent scan. Ο Ναύαρχος Ναυστρατεία, ο κύριος Εγκορφόπουλος, μιλώντας στο Open, είπε ότι μπορούν τα Ραφάλ να εκτοξεύσουν ένα πύραυλο και να γκρεμίσουν τις γέφυρες της Κωνσταντινούπολης. Αυτές, ξέρετε, τις που δεν είναι το Βόσφορο. Δεν ξέρω, ίσως του δεθέβη του κ. Εγκορφόπουλου. Υπάρχει και μια άλλη γέφυρα, τώρα στα Δαρδανέλια, που συνδέει τα Δαρδανέλια, το Ξανάκαλια, με την Ανατολική Θράκη, με την Ευρώπη δηλαδή. Και εκείνη πρέπει να πήγε στον κατάλογο, αν
έχει κάτι υπόψη το κύριος Εγκορθόπουλος. Αυτό εξ όσων γνωρίζω και από άρθρα που διάβασα και δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, ενόχλησε τους Τούρκους αυτή η αναφορά. Καλά, οι Τούρκοι δεν θυμούνται τι έγραψε την επόμενη μέρα δημίων τα νέα, πρωτοσέλιδο. Τότε έγινε μία διαρροή. Εγώ δεν λέω τίποτα από αυτά, πιθανόν, από αυτά που πιθανόν να γνωρίζω. Λέω ότι ανέφεραν τα νέα τότε σε πρωτοσέλιδο. Ότι η Ελλάδα θα βομβάρδιζε όλους τους κρίσιμους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας την πρώτη ώρα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι, εκεί σε τοπικό επίπεδο, την ίδια στιγμή, μέρα ή νύχτα, θα απογειωνόταν ένα συγκεκριμένος αριθμός αεροσκαφών, ο οποίος θα χτυπούσε μερικές δεκάδες στόχους, κρίσιμους στόχους. Και μετά από αυτή την προσβολή αυτών των στόχων, η Τουρκία θα ήταν διαφορετική. Καταρχάς, θα της είχε αφαιρεθεί η δυνατότητα να κάνει αποβατική και αεροκίνητη επιχείρηση. Αυτά ξεκάθαρα. Δεν θα υπήρχε αποβατικό, δεν θα υπήρχε ελικόπτερο. Όλα αυτά θα είχαν τελειώσει την πρώτη ώρα. Αυτά λοιπόν ο Τσαβούσογλου είπε, εντάξει, λέει, αυτά είναι λόγια, αν έχουν λέει ψυχή ας το κάνουν. Έτσι είναι, κύριε Τσαβούσογλου. Αυτό να είστε σίγουροι λοιπόν, να είστε σίγουροι. Επαναλαμβάνω, δεν λέω αυτά που ξέρω, αυτά που διάβαζα στα νέα στα ίμια. Σκεφτείτε τώρα που έχουν αναβαθμιστεί και οι δυνατότητες της Ελλάδας από κάθε άποψη, είτε με τα αεροπλάνα, είτε με τα βυτικά, τα πλήματα που έχουμε και τα βεληνική. Σκεφτείτε τώρα τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει η Ελλάδα. Κατά την άποψή μου δε, επειδή νιώθουν οι Τούρκοι κάνουν τον κόκορα, ότι αν χτυπηθούν τα αποβατικά και τα ελικόπτερα, η Τουρκία όσο στρατό και να φέρει, δεν μπορεί να απειλήσει την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας στα νησιά. Για τον Εύρο δεν συζητάμε, εκεί θα γίνει το ανάποδο, να μην το ξαναπούμε. Οπότε, καλό θα είναι να σταματήσουν οι Τούρκοι αυτή την καραμέλα που μας έπνιξαν το 22. Γιατί πραγματικά ζουν σε ένα όνειρο, σε ένα ρόλο συνεφάκι. Έκαναν, λέει, αντιυπηρεαλιστικό πόλεμο, το έχουμε ξαναπεί. Δεν έρθαν μία σφαίρα στις εμπεριαλιστικές δυνάμεις. Δηλαδή, Γαλλία, Αγγλία και Ιταλία που είχαν και Ρωσία που είχαν καταλάβει τη χώρα. Ούτε μία σφαίρα. Έκαναν συμφωνία με όλες αυτές και όλοι αυτοί με έναν άθλιο τρόπο συμφώνησαν με τον Μουσταφά Κεμάλ να συνεχίσει το σχέδιο της γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων. Και επίσης, σε όλο τον πόλεμο ή στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο ελληνικός στρατός δεν δέχθηκε ούτε μία ήττα σε καμία μάχη. Ακόμα και στο τέλος δεν κατέρευσε το μέτωπο. Πήραν πολιτική διαταγή να απεμπλακούν και το λάθος έγινε στον υποχωρητικό αγώνα από τα υψώματα του έμπροσθεν της Άγκυρας και όπου αλλού ήταν ταγμένες τα σώματα στρατού της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Στον υποχωρητικό αγώνα λοιπόν ορισμένες είτε σώματα στρατού είτε και μεραρχίες διαλύθηκαν, αυτοδιαλύθηκαν, είχαμε 50-60 χιλιάδες εχμαλώτους και η μόνη επιτυχία των Τούρκων είναι αυτή που δεν είναι επιτυχία των Τούρκων. Ήταν λάθος δικό μας. Σε κανονικό πόλεμο και μάχες οι Τούρκοι δεν μας νίκησαν ποτέ. Τι επικαλούνται λοιπόν. Και να μην ξεχνάν ότι τότε εάν δεν υπήρχε ο λάθος πολιτικός σχεδιασμός ή τέλος πάντων τα λάθη των πολιτικών, ο ελληνικός στρατός θα είχε διαλύσει την Τουρκία. Για να προσέξουν λοιπόν να μην κάνουν το ίδιο λάθος τώρα, διότι το ξύλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε από εμάς τους Έλληνες, εμάς αυτούς τους ξυπόλυτους εδώ που ήμασταν στο Μοριά και στη Ρούμελη και ήρθαν και από έξω οι Έλληνες από παντού και βοήθησαν και άρχισαν να ξυλώνεται το πουλόβερ για να φτάσουμε στη σημερινή Τουρκία. Να μην το ξεχνάνε αυτό, ότι το 22 πήγαμε να τους διαλύσουμε, ότι την τρίτη φορά θα είναι και φαρμακερή. Να μην το ξεχνάνε αυτό. Πάμε λοιπόν το 8ο θέμα και ξέρετε, δεν λέω, δεν κάνω ψυχολογικό πόλεμο, όχι. Γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι λέω είναι απολύτως ακριβές και είναι μέσα στις δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να κάνουν πράξη αυτό που είπα. Επαναλαμβάνω, είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.
Γι' αυτό ας το βάλουν στο νου τους και ορισμένοι στην Ελλάδα, κυρίως όμως οι άλλοι από την απέναντι πλευρά ή όποιος άλλος ακούει. Silent scan. Πάμε λοιπόν 8ο θέμα, η Frontex. Η Frontex στην επίσημη έκθεσή της για το 2021 τι λέει? Αυξήθηκαν τα άτομα που εισβάλλουν στο χώρο στην ελεύθερη Κύπρο κατά 213%. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί στις Βρυξέλλες δεν ντρέπονται λίγο με αυτό που κάνουν? Βλέπουν ότι η Τουρκία έχει ένα σχέδιο να πνίξει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται λίγο να τραβήξουν τα αυτοί στον Ερντογάν και αντί για αυτό το δίνουν 9 δισεκατομμύρια? Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία κάτι πρέπει να κάνουν για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να καταγγείλουν την Τουρκία ότι είναι μια χώρα που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Νομίζω σήμερα κάποιος το είπε στην Κωνσταντινούπολη και τα ανέβηκαν στα κάγκελα οι Τούρκοι. Να συνεχίσουμε λοιπόν να λέμε αλήθειες. Να λέμε αλήθειες. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε την Κυπριακή Δημοκρατία να διαλύεται με το σχέδιο που εφαρμόζει ο Ερντογάν να στέλνει εκεί αλλοδαπούς από τη στιγμή που είναι ανελησία από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν. Άλλη στεναχώρια. Στεναχώρια η διαπίστωση, όχι η εξέλιξη. Η διαπίστωση. Διαβάζουμε λοιπόν, το Mehr News Agency είναι ένα ημικρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, κρατικό δηλαδή, το οποίο λέει ότι το ιρανικό ΤΑΡΤ, το φορτίο το οποίο είχε κατασχεθεί από τις ελληνικές αρχές, έχει αφαιθεί ελεύθερο. Λέει επακριβώς, με την ταχεία και έγκυρη δράση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των αρμοδίων φορέων, και παρά την αμερικανική εντολή για κατάσχεση του πλοίου και του φορτίου του, η ελληνική δικαιοσύνη διέταξε τελικά την επιστροφή του φορτίου στον νόμιμο ιδιοκτήτη. Μετά από αυτό, η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε σχετική εντολή και τώρα βλέπουμε την άρση της κατάσχεσης του πλοίου και την επιστροφή του φορτίου στον ιδιοκτήτη. Υπενθυμίζεται ότι το εφετείο της Χαλκίδας ακύρωσε πριν από λίγες μέρες την απόφαση που επέτρεπε την κατάσχεση του πετρελαϊκού φορτίου από την ελληνική από το υπο-ιρανική σημαία δεξαμενόπλοιο Λάνα, ανοιχτά των ακτών της Εύβοιας. Το Ιράν άσκησε έφεση κατά της αρχικής δικαστικής απόφασης. Η αγωγή για την ανέρεση της απόφασης έγινε δεκτή από το δικαστήριο, σύμφωνα με πηγές του Reuters που δεν κατονομάζονται. Το Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδας έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις που είχε καταθέσει ο νομικός εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του φορτίου Παναγιώτης Χιωτέλης. Αφορούσαν τις διατάξεις της ανακρίτριας Χαλκίδας, δυνάμει των οποίων είχε γίνει κατάσχεση και μετάγγιση των 107.000 τόνων ιρανικού πετρελαίου που τον Άννα μετέφερε στις δεδομένες του. Οι αντιρρήσεις υποβλήθηκαν την περασμένη Τρίτη και μονότι η δίκη για την υπόθεση είχε αρχικά προτεραιωθεί για Πέμπτη, η διαδικασία για προφανείς λόγους επισφαίστηκε ακόμα περισσότερο με τη δίκη να λαμβάνει χώρα στην Χαλκίδα. Συνεχίζεται η αγωνία για τα ελληνικά τάγκη. Λοιπόν, άρα το δίνουμε και αυτό και εδώ. Διορθώνεται ένα λάθος. Τώρα μην ξαναπάμε στα παλιά. Δεν πρέπει να καθίσουμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Ποιος έκανε το λάθος? Και εν πάση περιπτώσει να μάθουν και οι Έλληνες όλη τη διαδικασία. Κάποιος δεν πρέπει να μας ενημερώσει. Όλη τη διαδικασία που έγινε το λάθος, είχε εμπλοκή για το Υπουργείο Εξωτερικών, που πιθανότατα θεώρησε ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των ΗΠΑ. Τι ζημιές είχαμε με τα δύο τάγκερ που έπιασαν οι Ιρανοί, τι ζημιές είχαμε με τα 72 τάγκερ δεξαμενόπλια που αποκλείστηκαν στην ουσία στον Περσικό κόλπο. Μιλάμε για καταστροφή. Για ποιο λόγο? Και έρχεται τώρα το δικαστήριο και διορθώνει το λάθος όλων αυτών. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι τα κράτη. Σύμμαχοι είμαστε με τις ΗΠΑ, αλλά είμαι βέβαιος, γιατί το έχω βιώσει, ότι όταν δέχεσαι πιέσεις και επικαλείσαι ζητήματα εθνικού συμφέροντος, όποια χώρα και να είναι απέναντί σου, όσο ισχυρή και να είναι, όποιο μέγεθος και να έχει, αντιλαμβάνεται και έντιμα δέχεται τις αιτιάσεις σου. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν προβάλαμε τα εθνικά συμφέροντα όταν μας ζητήθηκε. Και ορισμένοι έτρεξαν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της αμερικανικής πλευράς χωρίς να προβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Και έτσι είχαμε αυτή την καταστροφική συνέπεια που ευτυχώς
Βλέπω ότι κάποιοι κατάλαβαν το λάθος και πάνε να το διορθώσουν. Silent scan. Να πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα, Ουκρανία-Ρωσία. Εκεί φαίνεται ότι το Σεβεροντονέτσκ έχουμε δήλωση επίσημη του Ουκρανικού κράτους ότι το Σεβεροντονέτσκ και η πρωτεύουσα για αυτό το διάστημα όσο το Λουγκάνσκ το κατέχουν οι Ρώσοι, οι Ρωσόφωνοι, οι Ρωσόφιλοι ήταν η έδρα του Περιφερειάρχη του Λουγκάνσκ, του Ουκρανού Περιφερειάρχη. Δηλώστηκε από χθες ότι ήδη έχουν καταλάβει το κέντρο της πόλης. Έχει μείνει ένα εργοστάσιο, ένα χημικό εργοστάσιο. Διάβασα πριν από λίγο μια δήλωση ότι αύριο θα εκενωθεί και αυτό. Είδα μια φωτογραφία του Μαξάρ, αυτού, του δορυφόρου αυτού που συνεργάζεται με το αμερικανικό ΓΕΦΑ, ότι οι Ρώσοι κατέστρεψαν 3 γέφυρες με τις οποίες επικοινωνεί το Σεβεροντονέτσκ με το Λυσιχάνσκ, που είναι μια δίδυμη πόλη από την άλλη πλευρά του ποταμού. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τις κατέστρεψαν οι Ρώσοι αυτές τις γέφυρες. Γιατί να τις καταστρέψουν? Διότι αυτές οι γέφυρες θα χρησιμοποιηθούν για να κινηθούν εναντίον του Λυσιχάνσκ. Και εν πάση περιπτώσει, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα κατά την άποψή μου? Ήδη ομολογούν οι Ουκρανοί ότι δεν έχουμε όπλα μεγάλου βεληνικού, βαριά όπλα μεγάλου βεληνικού για να ισορροπήσουμε την κατάσταση με, με το δυναμικό που έχουν οι Ρώσοι σε όπλα μεγάλου βεληνικού. Εντάξει, πυράβλους δεν μπορούν να έχουν, αλλά θέλουν ένα πυροβολικό που να έχει βεληνικές 40-50 χιλιόμετρα, γιατί οι δυνάμεις τους είναι εκτεθειμένες στα πυρά του πυροβολικού. Γίνεται ένας, είπαμε ότι είναι ένας βλήματα-κεντρικός πόλεμος, δηλαδή δίνουν βάρος τα πυρά πυροβολικού στην κατήσχηση του στόχου με πυρά πυροβολικού και στη συνέχεια όταν εξουθενώνει τον αντίπαλο με ομοβροντία πυρών πυροβολικού, στη συνέχεια μπαίνουν οι δυνάμεις ελεγμού μπροστά και δεν κάνουν το λάθος που έκαναν στην αρχή του πολέμου δηλαδή. Εκεί λοιπόν αυτό επικαλούνται οι Ουκρανοί, αλλά ξέρετε, δεν είναι όσα όπλα και να δοθούν, ένα στρατός. Όπως δεν μπορείς να κάνεις μια ομάδα ποδοσφαίρου, παίρνεις 11 από τους καλύτερους παίχτες, τους βάζεις στο γήπεδο, δεν γίνονται την άλλη μέρα ομάδα. Θέλει δουλειά. Και ο στρατός, δίνοντας όπλα, πάρε από εδώ, από εκεί, στην κυριολεξία, από τις χώρες του ΝΑΤΟ ή από όπου παίρνει όπλα. Δεν κάνεις στρατό έτσι. Ο στρατός θέλει διαδικασίες, χρόνια, εκπαιδεύσεις, ασκήσεις, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, εμπειροπόλεμα στελέχη. Άρα δεν είναι εύκολο. Αυτοί που έβαλαν την Ουκρανία να μπει σε αυτή την περιπέτεια, την παρέσυραν σε αυτή την περιπέτεια να καταστρέφεται, ήδη είπε χθες ο Υπουργός Άμυνας, έχουμε 100 με 200 νεκρούς την μέρα. Λιποταξίες και όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν, το είχαμε πει από τις πρώτες μέρες, εβδομάδες του πολέμου, έντιμο συμβιβασμός και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ποιος είναι ο έντιμος συμβιβασμός? Οι συμφωνίες που υπέγραψε ήδη η Ουκρανία. Συμφωνίες στο Μίνσκ. Να καθίσουν πάνω σε αυτές, να βρεθούν μια λύση. Και όχι να σκοτώνεται ο κόσμος εδώ και 100 τόσες μέρες. Επίσης υπάρχει ένα θέμα, είδα το άρθρο ενός καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος είπε υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ενδιαφέρον της Δύσης στον πόλεμο. Ήδη δεν είναι ούτε καν δεύτερη είδηση. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη είδηση είναι ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν, όσο δεν είναι ευαισθητοποιημένη η κοινή γνώμη, δεν είναι ευαισθητοποιημένες και οι κυβερνήσεις. Δεν δέχονται πίεση και έτσι αφήνουν τους Ουκρανούς να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Μια φωτιά που άναψε μεν ο Πούτιν, αλλά έριξαν το λάδι και τη βενζίνη τους και οι δυτικοί. Και έχουμε να βγάζει τώρα ο Ουκρανός τα κάστανα από τη φωτιά. Πώς να τα βγάλει, πώς να βγουν αυτά τα κάστανα? Και επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Ήδη είδα πριν από λίγο δήλωση του Πετκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ο οποίος τι λέει? Ο οικονομικός πόλεμος και οι κυρώσεις που επιβάλλατε στη Ρωσία έγιναν μπούμερα, την πατάτε εσείς. Και βλέπω πολύ μεγάλος προβληματισμός στη Δύση και στις ΗΠΑ, διότι δεν είχαν προβλέψει τις συνέπειες των κυρώσεων που αποφάσισαν να επιβάλλουν στη Ρωσία. Τις συνέπειες για τις δικές τους οικονομίες. Και η Ελλάδα, δεν ξέρω αν βλέπετε, είπαμε, οι οικονομολόγοι δεν είμαστε. Ρίστε μια ματιά να δείτε τι γίνεται με τα ελληνικά ομόλογα. Καταβαραθρώθηκαν. Δηλαδή η Ελλάδα,
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα ξαναμπούμε σε περιπέτειες. 12 χρόνια φτύσαμε αίμα ως λαός. Για να βρούμε στο ίσωμα και να πούμε πάμε τώρα να κάνουμε κάτι, να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Και η κοινωνία και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, αλλά και η χώρα. Και τώρα ξανά τα ίδια. Γιατί, για ποιο λόγο. Και η Ελλάδα λέει είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που, που πληρώνει τις βαρύτερες συνέπειες μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία της ενεργειακής καταιγίδας που έχει χτυπήσει την Ευρώπη. Βέβαια, όλοι έχουμε ένα αυτοκίνητο, μια αποθήκη καυσίμων, πάμε εκεί που υπερδιπλάσια. Πήγα στο χωριό και τα παιδιά μου λένε ότι για να βάλουμε στα τρακτέρ και στα φορτηγά να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα που αρχίζει ο θέρος, τα αλόνια, και να φορτώσουμε τις μπάλες, θέλουμε 1.500 ευρώ με ένα γέμισμα. Πού να βγουν αυτά τα λεφτά? Έχουν αντιληφθεί τι γίνεται στην κοινωνία? Δηλαδή, με ποια λογική ο αγρότης, ο οποίος λιώνει μέσα στα χωράφια το καλοκαίρι και παγώνει το χειμώνα στα βουνά, να πληρώνει 2 ευρώ περίπου το πετρέλαιο? Γιατί πάει βόλτα, μήπως να τα χαρεί, στα χωράφια, διαλύεται μέσα στη σκόνη και μέσα στις λάσπες. Αυτά δεν απασχολούν κανέναν. Δεν μπορούν να βρουν μια λύση, τουλάχιστον για τους αγρότες ή για τους ανθρώπους που είναι εργαλείο της δουλειάς τους το πετρέλαιο. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Και προσωπικά και εγώ προβληματίζομαι για αυτά που κάνει η Τουρκία. Πρέπει δηλαδή να τα παρατήσουμε όλα, να διαβάσω τους πάντες 2-3 μέρες. Εννοώ, έχουν οι Τούρκοι 200 τόσους αρθρογράφους. Αρθρογράφοι τι είναι? Είναι άνθρωποι που γράφουν γνώμη, άρθρα γνώμης. Πρέπει να τους διαβάσω 2-3 μέρες όλους για να καταλάβω τι γίνεται και πού το πάνε. Πού το πάει ο Ερντογάν? Έχουμε πει ότι δεν το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, ότι ακολουθεί έναν εθνικό σχεδιασμό, αλλά μπορεί ταυτοχρόνως, χωρίς να αφίσταται το εθνικό σχεδιασμό, να εξυπηρετεί και άλλα δικά του που έχει στο κεφάλι του. Αυτά όμως πρέπει να βρω στοιχεία για να μπορέσω να τα μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για απόψε. Αν είπαμε κάτι παραπάνω, εννοώ σε χρόνο, αν αργήσαμε και σας κουράσαμε, απολογούμαστε. Είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε. Φτάνουμε στις 95.000. Κάντε μια προσπάθεια να περάσουμε τις 100.000. Να πάρουμε και αυτό το ένα plexiglass που δίνει Google για αυτούς που ξεπερνούν τις 100.000 και να συνεχίσουμε στον δρόμο που χαράξαμε πριν από 1,5 χρόνο και ακολουθούμε με συνέπεια και έχουμε φυσικά και τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Thank you.